Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουμε με την κυρία Χρυσούλα Σκορδίτη, που είναι η πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα έχετε την Κυριακή έκθεση βιολογικών προϊόντων στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Ναι, έτσι ακριβώς. Πείτε μας λίγο την ανταπόκριση που έχουν οι εκθέσεις βιολογικών προϊόντων. Αν υπάρχει στροφή των πολιτών στις καλύτερες ποιοτικές τροφές, και αν είναι και διατεθειμένοι να βάλουν και το χέρι λίγο πιο βαθιά στην τσέπη, γιατί είναι λογικό τα βιολογικά προϊόντα να έχουν μια διαφορετική τιμή ή μια μικρή απόκληση, αν θέλετε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους καταναλωτές. Αυτό τουλάχιστον έδειξαν οι εκθέσεις που έγιναν από τον Οκτώβριο, οι δύο εκθέσεις που έγιναν στο Δημαρχείο και σε άλλα διαμερίσματα, δημοτικά διαμερίσματα, έδειξε ενδιαφέρον ο καταναλωτής. Αλήθεια είναι ότι υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, το ξέρουμε όλοι μας βέβαια από την οικονομική ύφεση. Παρ' όλα αυτά όμως, οι άνθρωποι έστω και λίγα ψωνίζουν για τα παιδιά τους, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, νέα ζευγάρια. Μπορεί για τον εαυτό τους να πάρουν κάτι διαφορετικό, λίγο πιο οικονομικό. Για τα παιδιά όμως προτιμούν να πάρουν βιολογικά προϊόντα, πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτό τουλάχιστον έδειξαν οι εκθέσεις που έγιναν στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μας έδειξαν ότι οι άνθρωποι, οι καταναλωτές, ενδιαφέρονται για ποιοτική τροφή, σίγουρα. Και η πλειοψηφία των καταναλωτών είναι νεαρής ηλικίας. Ναι, είναι νέοι άνθρωποι που έχουν μικρά παιδιά, που το ψάχνουν, που προβληματίζονται. Εδώ βέβαια θα μου επιτρέψεις να πω ότι λυπάμαι για αυτό που θα πω. Λυπάμαι, θα σας το εξηγήσω γιατί. Δυστυχώς έρχονται οι άνθρωποι που έχουν και προβλήματα υγείας μας ψάχνουν. Αυτό είναι, θα ήθελα να ήταν πριν φτάσουμε στο πρόβλημα να μας ψάχνουν. Να ψάχνουν τα βιολογικά, την καθαρή τροφή, το καθαρό προϊόν. Γιατί πραγματικά είναι υψηλής διατροφής τα βιολογικά προϊόντα. Είναι απαλλαγμένα από χημικά λιπάσματα, από φυτοφάρμακα χημικά. Είναι ένα άλλο είδος δουλειάς. Και θα μου επιτρέψω να σας πω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι χρησιμοποιούν και παλιές ποικιλίες. Δεν χρησιμοποιούμε πολλά υβρίδια. Όσο μπορούμε περιορίζουμε αυτό. Περιορίζουμε τους σπόρους μας να είναι οι παλιοί, οι παραδοσιακοί σπόροι ελληνικοί. Σε σχέση με την εποχή που διανύουμε, η οποία είναι μια δύσκολη οικονομικά περίοδος, έχει σημειωθεί πτώση στην κίνηση, έχουν μειωθεί οι άνθρωποι που προτιμούν τα βιολογικά. Ναι, βέβαια. Ειδικά στις δυτικές συνοικίες που πάμε στη Νεάπολη, στο Δήμο Νεάπολης Σικιών, εκεί φάνηκε από την αρχή η οικονομική ύφεση. Γιατί είναι πιο οικονομικά χαμηλά τα στρώματα που ερχόταν σε εμάς. Δυστυχώς άνθρωποι απολύθηκαν, κλείσαν μαγαζιά και ξαφνικά δεν μπορούσαν να πάρουν βιολογικά προϊόντα. Και όχι μόνο βιολογικά, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια έξαρση στην προτίμηση του καταναλωτικού κοινού προς τα βιολογικά προϊόντα. Ναι, υπήρξε. Και παρόλα αυτά υπάρχουν πελάτες που είναι εδώ και 15 χρόνια που λειτουργούν οι βιολογικές αγορές στο Δήμο στη Θεσσαλονίκη. Είναι πελάτες σταθεροί. Μπορεί να περιορίζουν την ποσότητα που θα πάρουν, αλλά έρχονται όμως, ψωνίζουν οι άνθρωποι για την οικογένειά τους. Κύριε Σκορδίτη, και κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, και αυτό έχει να κάνει με τις τιμές, διότι υπάρχει και αυτή η αίσθηση ότι τα βιολογικά, ναι, μεν είναι τα βιολογικά και δεν χωρά αμφισβήτηση. Από την άλλη, είναι ακριβά. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε αν είναι ακριβά, αν δεν είναι ακριβά και αν εμείς οι υπόλοιποι που αγοράζουμε ως καταναλωτές θα θεωρούμε ακριβά, γιατί δεν γνωρίζουμε τη διαδικασία που χρειάζεται ένα προϊόν για να είναι βιολογικό. Πολύ σωστή ερώτηση. Πάρα πολύ σωστή ερώτηση. Λοιπόν, το ακριβό και το φτηνό είναι σχετικό, γιατί έχετε να κάνετε με ένα προϊόν που πραγματικά έχει υψηλό κόστος παραγωγής. Εμείς δεν μπορούμε, αν έχω χρόνο να σας εξηγήσω με δύο λόγια. Για ένα στρέμμα χωράφι, ένας χημικός καλλιεργητής, ένας καλλιεργητής που χρησιμοποιεί χημικά φάρμακα, θα κάνει 5 λεπτά να ραντίσει για τα ζυζάνια. Εμείς, και θα δώσει 10-15 ευρώ. Εμείς για ένα στρέμμα χωράφι πρέπει να δώσουμε 200 ευρώ. Γιατί θα γίνει όλο με το χέρι. Θα γίνει ξεβοτάνισμα, θα γίνει τσάπισμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε ένα υψηλό κόστος παραγωγής. Έχουμε μείωση παραγωγής. Γιατί δεν έχουμε λιπάνσεις. Δεν μπορούμε να λιπάνουμε εμείς τα χωράφια μας.
έχουμε ένα άλλο τρόπο δουλειάς. Οπότε καταλαβαίνετε, μείωση παραγωγής, που καμιά φορά μπορούμε να χάσουμε και τελείως παραγωγή, γιατί δεν έχουμε τίποτα, κανένα όπλο στα χέρια μας, και απ' την άλλη είναι το υψηλό κόστος παραγωγής. Μάλιστα. Κύριε Σκορδίλη, και είναι και σχετικό, γιατί όταν τρως ένα πολύ καθαρό προϊόν, ένα τελείως καθαρό προϊόν, όσο γίνεται τουλάχιστον όσο αφορά την καλλιέργεια, σκεφτείτε τι κέρδος έχει αυτός που το τρώει. Ακριβώς. Σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Για την υγεία. Περισσότερα από όσο προφανώς θα έχετε εσείς από το προϊόν που βγάζετε. Έτσι. Κυρία Σκορδίτη, σας ευχαριστούμε θερμά. Πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.